Την Έρα Πύργου σε 102,4 στα FM για τη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή νομού Ηλίας και γειτονικούς νομούς, καθώς και μέσα από το webradio.gr, webradio.gr, κάθετος Πύργος. Ο Γιώργος Αθανασόπουλος, καλός συνάδελφος, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Μαρινόπουλος, από το Μάρτιο 2016, βρίσκεται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σε 7 ώρα το απόγευμα, μπροστά από το μικρόφωνο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ένας πολύ αγαπημένος μου φίλος και εξαίρετος συνάδελφος, ο Νίκος Αγγελίδης. Νίκο, καλησπέρα από τον Πύργο. Γεια σου Γιώργη, καλησπέρα. Φίλε, έπαθα πλάκα. Έπαθα την πλάκα μου, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο και σε ήθελα. Διότι σε ακούω χθες το πρωί εκεί στην εκπομπή 10 στην ενημέρωση που παρουσιάζεις και λες σε κάποια φάση κάτι το αυτονόητο. Κάτι το οποίο ίσα που το πρόσεξα. Να σου πω την αλήθεια. Όχι, το πρόσεξα γιατί το έχω, αλλά το είχαμε ξανακούσει και εγώ και εσύ και πάρα πολλοί άλλοι πάρα πολλές φορές. Λες λοιπόν, αναφερόμενο στις γαλλικές εκλογές, είναι πολλοί που λένε ότι μεταξύ δύο πολύ κακών υποψηφίων επικράτησε ο λίγο χειρότερος πάντως. Ο εκπρόσωπος των τραπεζών και του συστήματος απέναντι στην ακροδεξιά και νεοφασίζουσα υποψήφια. Αυτό ακριβώς είπες, το οποίο το έχουμε ακούσει και άλλες φορές από συναδέρφους, τόσο στο εσωτερικό, όσο πάρα πολύ περισσότερο, γιατί υπάρχει πιο είναι πιο ελεύθερα τα πράγματα έξω, όσο και στο εξωτερικό, μέσα από την επαφή μας, έτσι με το τι συμβαίνει με τους συναδέρφους στο εξωτερικό. Λες λοιπόν κάτι το αυτονόητο μέσα από την δημόσια συχνότητα, μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, για την οποία επί δύο χρόνια αγωνίστηκες και βρέθηκες και εδώ στην πόρτα και στα στούντιο της Έρα Πύργου για να βγάλεις εκπομπή. Για να μην τα ξεχνάμε, η μνήμη είναι καλό πράγμα, δεν είναι κακό πράγμα. Λοιπόν, και βγαίνει. Είναι κοντή η μνήμη βέβαια για κάποιους, αλλά τέλος πάντων, καλά τα λέει. Για κάποιους είναι κοντή η μνήμη, για κάποιους πολλούς είναι κοντή η μνήμη, αλλά υπάρχουν και κάποιοι όμως που στη φυλάγανε στη γωνία. Και δεν έχουν καθόλου κοντή μνήμη και θυμώνται πολύ καλά τι έκανες και τις πράξεις σου. Και εγώ το βλέπω ως αντίδραση στην ιστορία σου αυτό. Διότι βγαίνει ο κύριος Θεοδωράκης, ο πρόεδρος μάλιστα του ποταμιού, ενός κόμματος που εκπροσωπείται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και λέει επί τόπου και σε tweet που έκανε στα μέσα εκεί κοινωνικής δικτύωσης στο Twitter, αλλά και σε κανάλι, σε άλλο κανάλι, λέει ότι ο δημοσιογράφος, εσύ δηλαδή, εξομοίωσες τον Μακρόν με τη Λεπέν. Ότι εσύ ήταν προσωπική σου θέση και άποψη αυτό. Δεν μετέφερες κάτι που το γνωρίζουμε όλοι και που αποτελεί άποψη πάρα πολλών. Ακόμα και η προσωπική σου θέση να ήταν, εγώ δεν θα το βλέπα στραβό, αλλά τέλος πάντων δεν ήταν καν, ούτε καν αυτό. Ότι δηλαδή τους έφερες ίσα βάρκα, ίσα γυαλό, όπως το λένε, ότι είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και βγαίνει μάλιστα μετά και η Νέα Δημοκρατία, παρακαλώ, παρακαλώ, κοντζάμ κόμμα εξουσίας, που στις δημοσκοπήσεις, από ό,τι βλέπουμε, μας έχουν ταράξει ότι βρίσκεται μπροστά με 10, με 20, με 40 μονάδες. Και σου επιτίθεται και αυτή μετά στα καπάκια, για να μην μείνει μόνος του ο κύριος Θεοδωράκης, σου επιτίθεται και αυτή με ακραίους υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Και ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι ότι καλούν τον προϊστάμενό σου, με τον τρόπο που τα γράφουν, να σε επαναφέρει στην τάξη. Δηλαδή λογοκρισία με στην άνεσή τους, στις γραφιάρες τους, να προσπαθήσουν να ασκήσουν την λογοκρισία σε έναν ελεύθερα εκφραζόμενο δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος δεν είπε και τίποτα στραβό στην τελική ανάλυση. Δηλαδή αυτό εντάξει, μου κάνει εδώ αποδεικνύονται, Γιώργη, δύο φαινόμενα. Το πρώτο είναι το φαινόμενο της μονταζιέρας, το οποίο παραμένει στα χαράκια πέρα. Αυτό, ναι. Το οποίο πιάνει από όπου θέλει μια έκφραση και την μετατρέπει σε ό,τι θέλει, αλλάζοντας πλήρως το νόημα. Και το δεύτερο φαινόμενο είναι αυτό που προσπαθεί με κάθε τρόπο το πολιτικό σκηνικό, και το βάζω εγώ σε ένα συνολικό πλαίσιο για να μην παρεξηγηθώ, να επιβάλλει στους δημοσιογράφους, στους έχοντες λόγο και έκφραση, να τα λένε όπως θέλουν, ακριβώς όποτε θέλουν και με τον τρόπο με τον οποίο θέλουν. Αυτό τουλάχιστον για κάποιους από εμάς που αναδείξαμε και μέσα από την πορεία μας ότι δεν το ανεχόμαστε και δεν το δεχόμαστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να συμβεί. Το ατυχές βέβαια είναι ότι ο κ. Θεοδωράκης, ο οποίος ήταν και δημοσιογράφος κάποια στιγμή και δηλώνει ακόμη δημοσιογράφος, έκανε το πολύ απλό ατόπιμα για το επάγγελμα το δικό μας, το λειτουργήμα όπως λένε κάποιοι, δεν διεστεύρωσε την είδηση. Είναι πασιφανές ότι κάποιοι τους σφύριξαν ότι κάτι υπόθηκε. Και πριν καν δει τι είπε λοιπόν ο. Μα το έκανε σημαία, το έκανε σημαία. Είπε την ίδια ώρα σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, να μην πούμε και το όνομα, να μην κάνουμε τη διαφήμιση, και εξαπέλυσε μύδρους και επίθεση δηλαδή λέγοντας 1002 χωρίς να ξέρει καν τι λέει. Και αυτό το συνέχισε μετά όμως, Νίκο μου, το συνέχισε μετά από τις ανακοινώσεις. Ναι, και το tweet, είναι της μόντας το tweet. Ναι, το συνέχισε, δεν σταμάτησε. Το οποίο βέβαια είναι. Δεν παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος. Δεν παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος. Είναι για τον ίδιο, διότι ουσιαστικά αναφέρει για μένα
εάν είμαι φασίστας αυτό, ή... Αυτό που το έχεις. Ηλίθιος, πώς το είπε. Ανόητος. Ανόητος, το ίδιο είναι. Αν είναι, λοιπόν, ναι, αν είναι δυνατόν. Ποιος μπορεί να αυτούς τους χαρακτηρισμούς να τους αποδώσει σε ποιον. Εντάξει, όταν αναφέρεσαι κάπου, γελάω, δεν μπορώ να κρατηθώ. Αυτός, γελάω, δεν μπορώ να κρατηθώ, ειλικρινά. Όταν πάνε σε σένα να πούνε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, δηλαδή ρε παιδί μου, κάντε λίγο research ρε παιδιά. Δηλαδή κοιτάξτε ναι. λίγο σε ποιον απευθύνεστε. Κάποτε είχε τώρα... ένα τύπο στο Facebook, α πούμε, για να γελάσουμε πριν από κανένα 3-4 μήνες, mm-hmm. και κάτι είπε, ξέρω εγώ, μέτραζε εμένα που είμαι Ολυμπιακός επειδή είμαι στην ΕΡΤ. Παρόμοιο είναι τώρα αυτό το σκηνικό. Τέλος πάντων, εντάξει. Τι πάνε τώρα στον Αγγζή, πάνε στον Αγγζή τον Βέρο τώρα τον Αγγζή και τον λένε Ολυμπιακό. Ακούς, πάνε τώρα σε σένα που είσαι Αγγζής από τα γενοφάσκια σου και σου λένε να το πούνε σε μένα, εντάξει ρε παιδί μου που είμαι Ολυμπιακός. Έχω και εγώ τα μειονεκτήματά μου, μην με παρεξηγείς. Εμένα μπορεί να με κατηγορήσουν ότι ήθελα να φέρω τη θάλασσα στα καβάσιλα. Σωστά, σωστά, σωστά. Ιστορική ατάκα, ιστορική ατάκα. Πάντως αυτή η επίθεση που σε εξαπολύσανε Νίκο, δεν ξέρω δηλαδή αν ήσουν ένας άνθρωπος, εγώ πώς το εκλαμβάνω. Αν ήσουν ένας δημοσιογράφος, ο οποίος φοβόσουν λίγο ρε παιδί μου, ο οποίος δεν σου λέω ότι θα έχεις λερωμένη τη φωλιά σου, ήταν στη θέση του ένας δημοσιογράφος που ήταν λίγο φοβητσιάρης, που ήταν λίγο, όχι τώρα μην δημιουργήσω έχθρες, να κάνω δημόσιες σχέσεις, να κρατήσω αποστάσεις ίσες από όλους, η θεωρία των δύο άκρων, ξέρεις, ένας τέτοιος δημοσιογράφος θα είχε πριτς μέντες. Με όλη αυτή την επίθεση που του εξαπολύθηκε. Εσύ, προς τη μένη σου, δεν περίμενα και κάτι διαφορετικό από σένα, αντέδρασες και αντέδρασαν και προς τη μένη τους και αυτών και διάφορα και πάρα πολλοί συνάδελφοι και υποσπέρτε μεταξύ αυτών και η εκπρόσωπος των δημοσιογράφων της ΕΡΤ στην ΕΣΥΑ ως όφυλαν ούτως ή άλλως και η διοίκηση και η ΕΡΤ ως σύνολο, ως διοίκηση της ΕΡΤ αντέδρασε και πήρε το μέρος σου προς τη μήνυ τους όλα αυτά και καλώς έκαναν. Θέλω να πω όμως ότι αν δεν υπήρχε δική σου η αντίδραση δεν θα υπήρχαν όλα αυτά. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν το έβαλες κάτω και σήκωσες ανάστημα. Και απάντησες μέσα από τον προσωπικό σου λογαριασμό του Facebook μια μακροσκελέστατη απάντηση και αναλυτικότατη απάντηση σε σχέση με αυτά που σου πρόσεψα. Κοίτα το Facebook και τα μέσα, τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, ο καθένας νομίζω ότι τα έχει τελικά για προσωπικούς λόγους. Δεν ασχολείται δηλαδή με προσωπικά ενδιαφέροντα και θέματα. Γράφω καμιά ατάκα εκεί για την ΑΕΚ που μου αρέσει, βάζω κανένα παλιό με ωραίες κοπελίτσες, βάζω και κανένα ρεμπέτικο που επίσης μου αρέσει. Αλλά θεώρησα επειδή είναι ένα μέσο επικοινωνίας ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση έπρεπε να απαντήσω, να δώσω και να μεταδώσω και τις απαντήσεις που ήταν πολύ σημαντικές θεωρώ, η στήριξη η οποία έγινε, γιατί υπήρχε στην αρχή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου και πολλοί φίλοι που έπαιρναν τηλέφωνο και με ρωτάγαν, όχι, τι πατάτα έκανες. Τέλος πάντων, επειδή καλό είναι να υπάρχει και να την κρατεί σε αυτά τα πράγματα πάντα ψυχραιμία και να τα χειριζόμαστε με νυφαλιότητα και ψυχραιμία τα θέματα, περίμενα, ήρθε η κατάλληλη στιγμή και βγήκαν και είπαμε αυτά που ένα και ένα κάνουν δύο. Τώρα, ό,τι και να σου πει ο άλλος, δεν κάνουν τρία. Οπότε, μάλλον εκτεθειμένος είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να προσθέσει λίγο κάτι παραπάνω στην αριθμητική αυτή πράξη για να βγάλει από τη μηγα ξύγκη. Τώρα, την είχαν στημένη σε μένα, την έχουν στημένη συνολικότερα στην ΕΔ. Προσπαθούν να περάσουν ένα μήνυμα για τις επερχόμενες εκλογές ή για τις επόμενες ημέρες που θα βιώσει η δημόσια τηλεόραση, αν και κατά πόσο θα είναι ελεύθερα τα πράγματα και θα μπορούν οι δημοσιογράφοι να ορίζουν το λόγο το δικό τους, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει συνολικά και πέρα από κομματικές ταυτότητες. Γιατί νομίζω ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε με κομματικές ταυτότητες, αλλά με ταυτότητα του ανθρώπου που έχει ο καθένας και τη λέξη ελευθερία, όπως και την κατανοεί και την αρμόζει στον εαυτό του, την προσαρμόζει στον εαυτό του ο καθένας μας. Αυτό νομίζω είναι το σημείο κλειδί της όλης ιστορίας της χθεσινής. Θέλει πολύ προσοχή γιατί είμαστε μπροστά σε μια επικίνδυνη κατάσταση όπου πλέον το βλέπουμε σε άλλες χώρες του κόσμου. Δεν θα μπορούν οι δημοσιογράφοι να λένε τα αυτονόητα, δηλαδή να κάνουν κανένα ρεπορτάζ. Θα παίρνουν ένα δελτίο τύπου, θα το διαβάζουν. Το είχαμε ζήσει και με την περίπτωση της Δέλτα Τάφ και την ΕΡΙΤ αυτό, έτσι. Και ήταν κομμάτι του δικού μας του πολέμου σε εισαγωγικά απέναντι σε αυτό το καθεστώς. Νίκο, συμβαίνει ακόμα. Νίκο, τι να πω τώρα, άκουσα τι να πω, αν συμβαίνει το δεχτούμε ακόμα, και αυτό. Συμβαίνει ακόμα. Δελτία τύπου λέει η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ, δελτία τύπου λέει, οι εξαιρέσεις, γιατί εγώ σε θεωρώ εξαίρεση, γιατί ξέρω και το παρελθόν σου και την αγωνιστικότητά σου, αλλά και το παρόν σου και το παρόν σου και τον τρόπο που εκφράζεις τον λόγο και τα ερωτήματα που θέτεις δημόσια, σε θεωρώ μία από τις εξαιρέσεις μέσα στην ΕΡΤ. Η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή
στα δελτία ειδήσεων της, παραδείγματος χάρη, σου λέω ένα παράδειγμα, αφιερώνει 45 λεπτά για να αναφέρει δελτία τύπου και ρεπορτάζ κομμάτων. Ρεπορτάζ κομμάτων. Τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι παρουσίασε ο ένας, τι παρουσίασε ο άλλος, το οποίο είναι κρατικές αντιγραφές. Ναι. Παίρνουν copy-paste και διαβάζουν τι έγραψε το γραφείο τύπου του κόμματος. Ναι. Και αυτά που τα κόντρα στα οποία αντιπαλέψαμε είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν στην ΕΡΤ, η οποία για εμένα, σου λέω την προσωπική μου άποψη, έτσι. Ναι. Είναι συνέχεια τη Δουτού Δουρού, γιατί είναι και το Δουρού το ραδιόφωνο, θυμάσαι. Α, ναι, το ραδιόφωνο. Είναι και το ραδιόφωνο. Της και το Δουρού. Ίντερνετ, ΔΔΔ. Ναι, και αυτό το. Δέλτα ναι, Ίντερνετ. Αυτό, Δέλτα Ίντερνετ. Και τη ΝΕΡΙΤ. Η ΕΡΤ σήμερα μοιάζει πια πάρα πολύ σε αυτού, παρά στην ελεύθερη αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ, την οποία και εσύ υπηρέτησε τρέχοντα από τη μία γωνιά τη Ελλάδα. Ακριβώς. Δεν έχει σχέση τώρα. Γιατί τώρα δεν θα μπορούσαν να πούνε κουβέντα. Ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε. Όχι, όχι, προς Θεού. Όχι, τον πόλεμο, όχι, όχι. Για να την κάνουμε καλύτερο ο καθένας μέσα από το μετερίζει του. Δηλαδή, εσύ έχεις μια εκπομπή τώρα, προσπαθείς να είσαι στα δεδομένα δικής λογικής και στην ΕΡΤ την οποία εσύ ονειρεύτηκες. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Αν σου δίνει βέβαια η εταιρεία την ευκαιρία αυτή. Ναι, την έχω αυτή την ευκαιρία. Την έχω αυτή την εκπομπή από τον πύργο. Από τον πύργο τέλος πάντων. Από την αίρα πύργο, από μια περιφερειακή αίρα, μια από τις 19 περιφερειακές αίρα. Έστω. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εσύ την έχεις από την τηλεόραση, από την εκπομπή 10 στην ενημέρωση. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Και άλλοι συναδελφοί, μην αρχίσω τώρα και να διάζω ονόματα. Υπάρχουν και συγκεκριμένα ονόματα. Αλλά είναι εξαιρέσεις, γιατί δεν θα τολμούσε ποτέ κανένας Θεοδωράκης και καμία Νέα Δημοκρατία και κανένα άλλο κόμμα να βγει να σου κάνει τέτοια επίθεση, αν έμοιαζε η ΕΡΤ στην ελεύθερη αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ. Θα το είχαν χωνέψει, ρε παιδί μου, θα είχαν πει εδώ πέρα δεν μας παίρνει, δεν μας παίρνει κόντρα σε αυτούς, αυτοί κάνουν τη δημοσιογραφία που κάνουν, θα γέλαγε ο κόσμος μαζί τους, θα γέλαγε ο κόσμος μαζί τους, όπως φυσικά και γελάει από την επίθεση που σου έκαναν. Αλλά είδες τι μου είπες πριν, κάποιοι φίλοι σου είπαν ρε, έκανες και μια πατάτα, τι έγινε. Περνάει ναι, πρώτη εντύπωση. Αυτή ήταν μια αρχική εντύπωση. Δεν είχα απαντήσει. Ναι. Και καθόμουν στα αυγά μου, όπως λες, ότι θα έκαναν πολύ. Θα είχε μείνει αυτό. Αυτό θα είχε μείνει. Ενώ δεν έμεινε αυτό. Ενώ δεν έμεινε αυτό, έμεινε δική σου απάντηση. Έμεινε δική σου απάντηση. Τέλος πάντων, καλό είναι να αποφεύγονται αυτά τα πράγματα. Γιατί Γιώργο, δεν έχουν πραγματική ουσία. Είναι παραπληροφόρηση και αποπλάνηση του. Παραπλάνηση, συγγνώμη, είδε. Αποπλάνηση, καλά το είπα. Παραπλάνηση τέλος πάντων. Και αποπλάνηση, και αποπλάνηση του κοινού. Τον τρόπο σκέψης των πολιτών και καλό είναι να μείνουμε στα δεδομένα, δηλαδή μην προσπαθούμε να βγάλουμε από το πουθενά κάτι της. Ας κάνουν τα κόμματα τη δουλειά τους, καλά κάνουν, είναι πολιτικά κόμματα, αυτός είναι ο ρόλος τους, αλλά τουλάχιστον όταν θέλουν να κρίνουν και να επικρίνουν, να έχουν διαβάσει και να έχουν μελετήσει όλο το, όλο το αντικείμενο της ιστορίας, γιατί θα τους παίρνουν σοβαρά, τους παίρνουν σοβαρά πλέον. Όταν βγαίνει ας πούμε και γυρίζει τελείως μπούμερα και τελείως ανάποδα, λένε ότι εκεί κάνα τελικά την πατάτα. Ο δημοσιογράφος που προσπάθησε να τον κατακεραυνώσουν ή οι ίδιοι που τελικά κατακεραυνώθηκαν από την εξέλιξη της ιστορίας. Αυτό είναι. Έτσι, συμφωνώ. Και μακριά από κόμματα, έτσι, τα ίδια αν κάνει και η κυβέρνηση, στη θεματικά δεν με ενδιαφέρει και ποιος είναι ο κομματικός σχηματισμός, μου είναι τελείως αδιάφορο. Τα ίδια θα είχαν γίνει. Δηλαδή θα έπρεπε να είχε απαντηθεί χωρίς φόβο και με πάθος. Γιατί είναι αδιανόητο να προσπαθούν να περάσουν μια γραμμή, οποιαδήποτε πολιτική γραμμή, σε έναν ελεύθερο δημοσιογράφο, ο οποίος απλά θέλει να κάνει τη δουλειά του και να λέει αυτά τα οποία νομίζει ότι πρέπει να μεταφέρει. Να μεταφέρει τις εξελίξεις και τις ειδήσεις. Και εγώ μετέφερα το τι είπαν αμέτρητοι πολιτικοί σχολιαστές και αναλυτές ανά τον κόσμο και αμέτρητες εφημερίδες. Έτσι. Σοβαρές εφημερίδες τώρα, όχι το ξέρω εγώ, να μην πω καμία. Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Μα τα ξέρουμε όλοι αυτά, τα γνωρίζουμε όλοι. Δεν ήταν κάτι το αυτονόητο, δεν ήταν κάτι που μας προκάλεσε εντύπωση. Νίκο, ξέρω ότι σε έχω καθυστερήσει από μια πολύ σημαντική δουλειά που έχεις και σε βγάλει εκτός προγράμματος. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρήκες όμως τον χρόνο, παρόλα αυτά, να βγεις σήμερα εδώ στην Ελλάδα πρίγκου στο φίλο, στον Γιώργο Μαρινόπουλο, να τα πείτε στον αέρα για ακόμη μια φορά. Και έχουμε, στο λέω, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα σε ξαναχρειαστώ, γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε για ένα βιβλίο που έρχεται, έτσι. Στο λέω από τώρα. Ωραία. Εντάξει, το πιο σημαντικό να μπορέσουμε να ξαναβγάλουμε, Γιώργη, εκείνη τη φωτογραφία στη θάλασσα που δεν είναι τα καβάσιλα, αλλά που πρέπει να πάει στα καβάσιλα. Για μένα είναι το σημαντικό. Πολύ σημαντικό, έχεις δίκιο. Ρε, έχεις δίκιο. Και εσείς και όλοι οι φίλοι ακροατές. Να σε καλά, Νικόλα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια πολλά. Καλό. Φίλες και φίλοι, συνομιλήσαμε με τον Νίκο Αγγελίδη, τον εκλεκτό φίλο και συνάδελφο από την Αθήνα, από την ΕΡΤ και από την εκπομπή 10 στην ενημέρωση που κάθε μέρα στις 10 ώρα βγαίνει στην ΕΡΤ 1. Τα ακούσατε? Εντάξει, τι να πω τώρα, να γελάσω, να κλάψω,
με αυτά που ανακαλύπτουν τα κόμματα για να πούνε το μακρύ τους και το κοντό τους. Νησάφι ρε παιδί μου σε αυτόν τον τόπο πια. Νησάφι με τους πολιτευτές και τους πολιτικάντητες. Νησάφι, ας αφήσουν κανέναν άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του. Όπως την ξέρει. Ακόμα και προσωπική άποψη ο Αγγελίδης, να εξέφραζε ο Αγγελίδης προσωπική του άποψη, πάλι εμένα δεν με ενοχλούσε και δεν με πειράζει. Δημοσιογράφος είναι. Νησάφι πια με τις ίσες αποστάσεις, τις δημόσιες σχέσεις, την παπαγαλία. Δημοσιογράφοι είμαστε, δεν είμαστε δελτία τύπου. Να λέμε ότι μας λέει το κόμμα, το οποιοδήποτε κόμμα έχει νιώθει δυνατό. Έλεος. Αχ, καμιά μέρα θα με περιλάβουνε. Κανένας που ακούει εδώ κάτω. Θα έχει πλάκα όμως. Θα έχει πλάκα. Θα γελάσω πάρα πολύ. Γιατί θα γυρίσει. Τέλος πάντων. Θα γελάσω πάρα πολύ. Μόνο αυτό σας λέω. Γιατί θυμάμαι τις μέρες που, τις μαύρες μέρες που έζησα και εγώ και η συνάδελφή μου. Και την αντίδρασή μου σε όλα αυτά τα κομματόσκυλα. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Τώρα μπορεί η ΕΡΤ να είναι πάλι ΕΡΤ. Να μην είναι εντός εισαγωγικών παράνομο, εντός εισαγωγικών το παράνομο, έτσι. Γιατί εμείς ήμασταν νόμιμοι πάντα. Και παράνομοι ήταν αυτοί που είχαν στήσει τα μορφώματα. Αλλά τα μυαλά δεν αλλάζουν. Και τα μυαλά τα δικά μου παραμένουν τα ίδια. Δεν πρόκειται να χαριστώ σε κανέναν τους. Σε όποιο κόμμα και αν ανήκει, εγώ δελτίο τύπου δεν είμαι. Δεν έχω τυπωθεί σε κανέναν εκτυπωτή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι για να επιστρέψουμε με το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Το τραγούδι που ακούσαμε δεν ήταν έτσι, δεν το επιλέξαμε έτσι τυχαία. Δεν ήταν απλά σε ένα playlist και άρχισε να μπαίνει. Ήταν επίτηδες. Τέριαζαν οι στίχοι του. Επίτηδες η επιλογή μας, ήταν συγκεκριμένη και στοχευμένη. Τέριαζαν οι στίχοι του με, όπως αντιλαμβάνεστε, τα θέματα που τα οποία συζητήσαμε σήμερα. Και ήταν πολύ σημαντικά. Τόσο στο πρώτο ημίωρο με την Λαμπρινή Σαμαρά Κύρκου, που έχει να κάνει με το άρθρο 12, το νόμο αυτόν που αφαιρεί με ηλικιακά κριτήρια άδικα, αφαιρεί τη δυνατότητα από τη χείρα να πάρει τη σύνταξη του σύζυγου της, παρά το γεγονός ότι αυτός μπορεί να έχει δουλέψει 30 και επιβάλλει χρόνια και να έχει εισφορές για όλα αυτά τα χρόνια. Τα λέω έτσι πολύ σύντομα, γιατί είπαμε πάρα πολλά. Όσο και με τον Νίκο Δαναγγελίδη που μας μίλησε και είδαμε πώς προσπαθούν να ασκήσουν τα διάφορα κόμματα και διάφορη πολιτική ταγή την λογοκρισία, προληπτική λογοκρισία και πώς εννοούν τη δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Σε αυτό το κρατήδιο, όπως την εννοούν στο Μεξικό, όπως την εννοούν στην Κολομβία, όπως την εννοούν στο Ουγκάντα, έτσι την εννοούν και στο Ελλάδα. Για αυτούς είμαστε ηθαγενείς. Και προσπαθούν να το αποτεκνύουν κάθε φορά με κάθε τους παρέμβαση δημόσια και μη. Ή δημόσια ή κάπου τραπέζι πίσω από την πλάτη.